Η απόφαση του διοικητικού εφετείου θα είναι ρυθμιστή στον Ολυμπιακό Βόλου, όπου τα πάντα θα μπουν σε μία σειρά από την επόμενη κιόλας ημέρα της κρίσιμης απόφασης των δικαστηρίων. Οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σιγουριά σε όλα τα επίπεδα, εφόσον έχουν στα χέρια τους την απόφαση που τους στέλνει είτε στους αγωνιστικούς χώρους, είτε για να συνεχίσουν τον αγώνα τους στις δικαστικές αίθουσες. Σε περίπτωση δικαίωσης, οι Ερυθρόλευκοι θα κληθούν να δημιουργήσουν σχεδόν από μηδενική βάση τη νέα τους ομάδα και να μπουν στους αγωνιστικούς χώρους συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα και μάλιστα αγωνιζόμενοι Τετάρτη Κυριακή μέχρι τουλάχιστον τη γιορτή των Χριστουγέννων. Σε αυτό το ενδεχόμενο, η μισή και πλέον ομάδα θα απαρτίζεται από τους παίκτες κάτω των 20 ετών και η υπόλοιπη θα πλαισιωθεί από μεταγραφικές προσθήκες που θα γίνουν στο πλαίσιο της ειδικής παράτασης μεταγραφών που θα δοθεί στη βολιώτικη ομάδα. Στο μεταξύ, παίκτης της Ολλανδικής Μπρέντα και επίσημα είναι πλέον ο Ζόλταν Σέντεζη. Ο 30χρονος δεξιός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό Βόλου υπέγραψε για ένα χρόνο με οψιόν ανανέωση στην Ολλανδική ομάδα. Ο Ούγγρος Άσος προπονείται εδώ και 3 εβδομάδες με την Μπρέντα και έπεισε τους ανθρώπους της ομάδας να του προσφέρουν συμβόλαιο. Πιθανώς να κάνει ντεμπούτο την Κυριακή απέναντι στην Ουτρέχτη.